μεγάλο. Εντάξει. Πάει αυτό εκεί, όμω ο γαμπρό έχει λίγο μεγάλο εργαλείο. Αυτό εξήγει που κατέφερε στο γόνατο. Φτάνει εκεί. Γεια σα, γεια σα. Ωραία, παιδί, του λέει η μάνα του κορίτσι. Έλενα, εγώ λέει θέλω να πάρω το κορίτσι και αυτά. Ωραία, μου λέει. Άρα, παιδάκι μου λέει. Τι μεγάλο που την έχει. Όχι, λέει, εγώ κουντί την έχω, λέει. Και λέει, α, τι κουντί, δεν βλέπω, εγώ τη φτιάχνει. Λέει, έχω κίτρες πήγες κρεμασμένες στο δέντρο. Και θα σε δώσω εγώ να με ξεκουράσει το δικό μου κορίτσι. Αυτός δεν κατάλαβε. Λέει, α, και θα σε δώσω εγώ να με ξεκουράσει το κορίτσι. Λέει, α, φάγαλε, δεν κάνεις. Έχω κίτρες πήγες κρεμασμένες στο δέντρο. Άρα έλεγε δηλαδή για το τέτοιο. Ναι, μάρα έλεγε. Όπως από τη Χρυσομιλιά, το δέξι έγκαση από τη Χρυσομιλιά, τη Γλυκομιλιά. Τι είναι καλά, κι άμα είναι ο κάποιος τι να λέει. Μιέρα λέμε. Παλιά ρε παιδί μου, ερχόταν αυτοί εδώ στα καραγωνοχώρια να πάρουν κουρίτσια, βλάχη, να έχουν και χωράφια, πρέκα, αφού δεν είχαν τίποτα. Ήθελαν να δουν τον πολιτισμό. Ε, έρχεται ένας εδώ πέρα, ήταν τη Γλυκομιλιά αυτή, λέει, να δούμε ένα κουρίτσι, εντάξει, θα κλείσουμε, ναι. Λέει θα του φέρετε τότε το κουρίτσι από αν δεν κανόνες η γυναίκα που θα πατευτεί, γονείς μόνο μιλούσαν και ας μην τον έβλεψε το γαμπρό. Λέει ο υποθυρός όμως από το κουρίτσι ο πατέρας, λέει κάτσε να πάω να δω τι άνθρωποι είναι αυτοί, πότε στείλω έτσι το κουρίτσι. Πάει εκεί, βλέπουν τώρα ο γαμπρός, ο πατέρας, αδέρφια, ξαδέρφια. Είχαν όλοι μια γουμάρα στο χαντάκι και έκανε τρενάκι τη γουμάρα. Ε, συμπιδέργα, τι έγινε, γεια σου συμπέθρινε. Τι κάνεις εδώ ρε λέει. Και λέει, τι να κάνω, λέει, απορεύουμε όσο να έρθει η νύφη. Φαντάει. Αλλά απορεύουμε όσο να έρθει η νύφη, λέει. Μην το πάρω αυτό που το πάει στην τρίτη, είναι πολύ κατάλληλο. Ήταν που λες τρεις άντρες, φίλοι, είχαν ένα τροχαίο. Το τραβάω, δεν τραβάω αυτό. Όχι, όχι.